Λοιπόν, είναι μεγάλη χαρά, το έχουμε προαναγγείλει και από χθες. Το είπαμε και σήμερα ότι θα συνομιλήσουμε με τον πρώην βουλευτή, στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, έτσι κι αλλιώς, τον κύριο Σολδάτο. Καλό απόγευμα, κύριε Σολδάτο, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, κύριε Κουνιάκη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Θέλω λοιπόν να πω, και θέλω να το πω τώρα, μην το εκλάβετε ως κολακία, αλλά σήμερα που έκανα μία ανάρτηση το πρωί στα site μας ότι θα σας έχω το απόγευμα, έλαβα θετικά μηνύματα από συμπολίτες μας, όπου επικρότησαν το γεγονός ότι θα βγείτε και θα μιλήσετε, ψάχνοντας. Η τελευταία μας συνομιλία ήταν πριν ένα χρόνο, ακριβώς. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι με την αποστασιοποίηση των χρόνων, με την αγάπη σας για τη Λευκάδα, καθώς έχετε υπάρξει βουλευτής, θα μπορέσουμε να καταγράψουμε τα γεγονότα με εξαιρετικό ενδιαφέρον, νομίζω. Γιατί πάντα το σχόλιο σας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Με χαροποιεί ιδιαίτερα το γεγονός αυτό το οποίο αναφέρατε σχετικά με την ανταπόκριση των ακροατών σας. Είμαι στη διάθεσή σας. Θα ήθελα λίγο να ξεκινήσουμε με την τοπική επικαιρότητα, κύριε Σολδάτε. Θα ήθελα λίγο ένα σχόλιο, καθώς βγαίνουν πάλι στο προσκήνιο προβλήματα, μάλλον θέματα δομών του νησιού. Και θα ήθελα λίγο το πρώτο σχόλιο σας για την υποθαλάσσια. Καθώς υπήρξε και μια κριτική και από τον Άδωνη Γεωργιάδη στην κοπή της Πίτας της ΝΟΔΕ προχθές, ότι η κυβέρνηση αυτή εγκατέλειψε το έργο το οποίο μπορεί να είχε τρέξει. Έφερε και συγκεκριμένα άλλο παράδειγμα, αλλά μου ξεφεύγει τώρα ποιας πόλης είπε, θα μου το πείτε εσείς. Και φέρνει στο προσκήνιο πάλι την υποθαλάσσια μετά από 3 χρόνια για να οικειοποιηθεί ότι είναι δικό της έργο. Για να συμβεί αυτό, να οικειοποιηθεί κανείς ότι είναι δικό του κάποιο έργο, θα πρέπει καταρχήν να προκηρυχθεί, να δημοπρατηθεί, να προχωρήσει. Αλλά έτσι που έχει εξελιχθεί το θέμα της υποθαλάσσιας ζεύξης, δυστυχώς, ακόμα και αν υπάρχει βούληση από την τωρινή κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της ομοειδεάτες στη Λευκάδα, νομίζω πως θα αργήσει πολύ. Το θέμα είναι ότι την περίοδο 2008-2009 είχε ληφθεί η απόφαση, η καθοριστική απόφαση, να προχωρήσει η τότε κυβέρνηση στη ζεύξη την υποθαλάσσια της Λευκάδας με τις απέναντι ακτές, όμως στην πορεία όλη η διαδικασία, το όλο έργο χάθηκε. Υπενθυμίζω απλά, έτσι λίγο για να φρεσκάρω τη μνήμη μας, ότι το 2008 μέχρι το 2009 το καλοκαίρι, γιατί λίγο μετά έγιναν εκλογές, ήταν εγκατεστημένο στις ακτές της Λευκάδας, μεταξύ Λευκάδας και της Λογαρανίας, ήταν εγκατεστημένο ένα μεγάλο τρυπάνι, το οποίο εκείνη την εποχή έπαιρνε μετρήσεις και έκανε την εργασία που έπρεπε να γίνει προκειμένου να συντεχθεί μια μελέτη γεωλογικής εφικτότητας. Ναι. Αυτό προέκυψε εξαιτίας του γεγονότος του σεισμού, ο οποίος είχε γίνει πριν λίγα χρόνια και το ξέρετε, για να δουν δηλαδή αν είναι δυνατόν να κατασκευαστεί και να υπάρξει ένα τέτοιο έργο, γιατί υπήρχε και το ενδεχόμενο να μην επιτρέπουν οι γεωλογικές συνθήκες. Λοιπόν, το καλοκαίρι 2009, λίγο πριν προκηρυχθούν εκλογές, είχα την τιμή να είμαι ο πρώτος ο οποίος πληροφορήθηκε από τον τότε υφυπουργό Υπεχοδέ, τον κύριο Ξανθόπουλο, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Πολυτεχνείο και ήταν και στενός συνεργάτης του κυρίου Σουφλιά, ότι η μελέτη γεωλογικής εφικτότητας ήταν θετική, ήταν ok και επομένως θα ακολουθούσε η διαδικασία της μελέτης για την κατασκευή. Λοιπόν, χάσαμε τις εκλογές τότε, ήρθε το ΠΑΣΟΚ. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι εξελίχθηκε το ζήτημα και όπως όλοι γνωρίζουμε, επρόκειτο να δημοπρατηθεί. Ήταν μαζί με το έργο της Σαλαμίνας. Η Σαλαμίνα προχώρησε, εμείς ακυρωθήκαμε και πάλι από την αρχή. Νομίζω ότι χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία και ακόμα και αν υπήρχαν ενστάσεις εκ μέρους κάποιων, ενδεχομένως με ιδεολογική πολιτική αφετηρία, θα έπρεπε αυτές να ξεπεραστούν και θα έπρεπε να συνδράμουν σε αυτή τη διαδικασία μαζί με τις ενστάσεις τους, διότι όταν πας να κάνεις ένα τέτοιο τεράστιο έργο θα υπάρξουν και υποχωρήσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία. Μάλιστα. Απλά θέλω να πω ότι έχει υπάρξει κριτική από την Δημοτική Αρχή. Ο Δήμαρχος, για παράδειγμα, είχε πει το Δεκέμβρη που μας πέρασε ότι το παιχνίδι της υποθαλάσσιας με τα φαραωνικά χαρακτηριστικά ήταν στημένο. Ότι εξυπηρετούσε και κάποιους εργολάβους και ότι, για παράδειγμα, εμείς θέλουμε μια ρεαλιστική λύση για τη Λευκάδα. Ναι, ακούστε, δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαραθέσεως με τον Δήμαρχο. Όχι γιατί υπάρχει ιδιαίτερος λόγος, αλλά γιατί, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, ενώ είμαι ενεργός πολίτης. Δεν είστε πλέον της Ελλάδας, ναι, σωστά. Λείπω από το πολιτικό σκηνικό. Εν πάση περιπτώσει, θα είχε ενδιαφέρον να το τεκμηρίωνε αυτό περί φαραωνικής υποστάσεως του έργου, έτσι. Έχω την εντύπωση ότι δεν γίνεται τα πράγματα καθόλου. Το είχα παρακολουθήσει και ήξερα τι γίνεται. Και βεβαίως εσείς προσωπικά είστε υπέρ διοδίων
για όσους εισέρχονται στο νησί ή να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση, γιατί και αυτό το θέμα έχει τεθεί. Ακούστε, το ιδανικό θα ήταν η μόνιμη κάτοικη Λευκάδας να μην πληρώναν διόδια. Εάν υπάρχει βούληση, ακόμα και αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί. Τώρα από εκεί και μετά, οι επισκέπτες, οι οποίοι δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Λευκάδας και θα μπουν μέσα στη Λευκάδα, ξέρω εγώ, δύο φορές το χρόνο ή τρεις φορές το χρόνο, δεν νομίζω πως θα τους κοστίζει το ποσό των λίγων ευρώ που θα διαθέσουν για αυτή τη δουλειά. Έτσι, μάλιστα. Θέλω λίγο να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο πάντα έρχεται στο προσκήνιο τώρα. Περιμένουμε το νοσοκομείο να ολοκληρωθεί, ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο. Μάλιστα, δόθηκαν και στη δημοσιότητα κάποιες φωτογραφίες. Ολοκληρώνονται κάποια έργα εξωτερικά, όσον αφορά νομίζω τις αποχετεύσεις, τα όμβρια, τα οποία, όπως έχει ακουστεί, όπως έχει πει και η Δημοτική Αρχή, ήταν κάποιες μελέτες που δεν είχαν προβλεφθεί. Ναι, ενδεχομένως να είναι έτσι, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ακυρώνει την τεράστια προσπάθεια και το μεγάλο επίτευγμα που συνετελέστη με την διαδικασία, με την απόφαση του να ανεγερθεί ένα καινούριο νοσοκομείο και να ενταχθεί στη συνέχεια σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ώστε να προχωρήσει. Στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτές οι υποδομές είναι υποδομές Δήμου, θα μπορούσαν τότε με τη διαδικασία που ακολουθιόταν να είχε γίνει και μια τέτοια πρόβλεψη. Δεν είναι όμως το σημαντικότερο όλων. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι στη δεκαετία του 2000 έγινε ένας τιτάνιος αγώνας προκειμένου να προχωρήσει το έργο. Όταν εγώ εκλέχθηκα για πρώτη φορά βουλευτής το 2007, δεν υπήρχε καν μελέτη, δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχε μια εκκρεμότητα σχετικά με τη διάθεση του οικοπαίδου τότε από το κληροδότημα Ασμένη, το οποίο προέκυψε τελικώς να δοθεί και για να προχωρήσει το νοσοκομείο. Είχαμε την ατυχία τότε ο τότε Υπουργός Υγείας να μην θέλει να προχωρήσει στην όλη διαδικασία. Φαίνεται πως τα λεφτά τα προόριζε για κάποιο άλλο έργο, ήταν ο Νικήτας ο Κακλαμάνης. Και όλο και τρενάριζε τη διαδικασία. Ενδεχομένως γνώριζε ότι θα πήγαινε σε κάποιο άλλο πόστο. Ήρθε ο Αβραμόπουλος με μια άρνηση απέναντι στην προοπτική του να οικοδομηθεί καινούριο, να ανεγερθεί καινούριο νοσοκομείο και να δαπανηθούν χρήματα. Εδώ με μια παρένθεση να σας πω ότι τα χρήματα θα ήταν από τα κεντρικά κονδύλια τα ευρωπαϊκά που ήταν το μεακό το πρόγραμμα, ήταν του Υπουργείου Υγείας, δεν ήταν της περιφέρειας δηλαδή. Και τότε ως βουλευτής, μου δίνεται ευκαιρία να πω συνοπτικά τις ενέργειες που είχα κάνει. Κάλεσα τον Αβραμόπουλο στη Λευκάδα. Καταλαβαίνετε ότι στελέχοι, όπως ο τότε Υπουργός Υγείας και νυν Επίτροπος, κολακεύονται όταν νιώθουν ότι πολιτικοί μικρότερου ενδεχομένως βεληνικούς τους προσκαλούν, είναι φύλλα διακείμενοι κτλ. Εν πάση περιπτώσει, αποφάσισα να έρθει στη Λευκάδα. Οργανώσαμε μια τεράστια συγκέντρωση με πρωτοβουλία κυρίως δική μου σε γνωστό ξενοδοχείο της Λευκάδας, μια μεγάλη συναισθίαση. Κολακεύτηκε για δεύτερη φορά, το έδειξε, μας αγάπησε και την άλλη μέρα μου λέει πάμε να επισκεφθούμε το νοσοκομείο, να δούμε τι γίνεται εκεί και να δούμε πώς θα διαθέσουμε τα χρήματα προκειμένου αυτό το υπάρχουν παλιό νοσοκομείο να διορθωθεί. Του λέω δεν νομίζω πως διορθώνεται και με χαροποιεί πολύ η απόφασή σας αυτή να πάμε να το επισκεφθούμε, να το δείτε. Πήγε, η πρώτη δουλειά που έκανε ήταν να τον πάω στα υπόγεια, μόλις είδε τα υπόγεια βγήκε έξω και εξήγηλε το καινούριο νοσοκομείο. Μάλιστα. Έτσι. Και βεβαίως το μεγάλο στοίχημα τώρα είναι η επόμενη μέρα λειτουργίας του, καθώς το θέμα είναι να στελεχωθεί και να μπορεί να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες για το οποίο έχει σχεδιαστεί και να έχει γιατρούς. Είναι όπως το είπατε, είναι το μεγάλο στοίχημα. Και ξέρετε κάτι, αν οι ντόπιοι πολιτικοί παράγοντες αντιπαρέλθουν τη συγκεκριμένη επισήμανση, την οποία μόλις κάνατε, δεν θα είναι καλά τα πράγματα, γιατί η πατρίδα μας περνάει δύσκολες στιγμές, γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε όλους τους τομείς, γιατί η υγεία δεν είναι καλά στελεχωμένη, γιατί. Μάλιστα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχω και την εμπειρία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, στο οποίο, όπως ξέρετε, έχω διατελέσει ως αντιπρόεδρος και τον καιρό που ήμουν εκεί ήταν ένα κόσμο, ήταν διαμάντη και τώρα πηγαίνω καμιά φορά και η υλικοτεχνική του υποδομή δυστυχώς με απογοητεύει. Ωραία. Θέλω λίγο, έχω την εντύπωση, επειδή σας συναντώ συχνά στην Λευκάδα, επισκέπτεστε τον τόπο που αγαπάτε έτσι κι αλλιώς, γνωρίζετε για τα προβλήματα. Θα έλεγα ότι μοιράζω τον χρόνο μου μεταξύ Ιωαννινών Λευκάδας, αλλά τώρα με τους δρόμους νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς έχει. Είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, γιατί θυμάμαι τότε ήταν στα ξεκινήματά μας ο σταθμός και συνομιλούσαμε και δημόσια. Έχει προκύψει τώρα ένα θέμα. Και θα ήθελα το σχόλιο σας με την άμμο και με το θέμα της διάνοιξης του διάβλου και όλα αυτά τα προβλήματα και ίσως κάποιες αστοχίες που μπορεί να εντοπίζονται. Και θυμήθηκα μια αναφορά που έγινε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο για μια προσπάθεια που έκανε αυτή η Δημοτική Αρχή και η Περιφερειακή Αρχή και αυτή η κυβέρνηση να παραμείνει άμμος
στην Λευκάδα, καθώς η προηγούμενη κυβέρνηση ήθελε, μάλλον στα παλεύατε νομίζω, να ανατραπεί η οικία Χαρδούβελη, αν δεν κάνω λάθος, που θέλει να απολυθεί η Άμμος. Να σας πω πώς έχει ακριβώς το θέμα. Ναι. Ήμουνα βουλευτής εκείνη την εποχή. Ξαφνικά συνειδητοποιώ ότι υπάρχει πρόθεση εκ μέρους των υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας να πουληθεί το υλικό. Mm-hmm. Το οποίο πραγματικά είναι λευκαδίτικο, έτσι. Εμείς θέλαμε να παραμείνει. Άρχισε να τρέχω. Και άρχισε να κινητοποιώ ότι ήταν διαθέσιμο προκειμένου να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Στην πορεία διαπίστωσε ότι δεν ήταν τόσο απλά τα πράγματα, ότι είχε προκληθεί εκείνη την εποχή μια ολόκληρη διαδικασία η οποία εξυπηρετούσε κάποιους. Να το πω έτσι ξεκάθαρα, λεφτά μπορεί να έχει κανείς για να κάνει προσαμώσεις στο χώρο ο οποίος του ανήκει, αλλά πρέπει να βρει και άμμο. Κάποιοι λοιπόν ήθελαν να αγοράσουν άμμο και δεν υπήρχε άμμος. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, και τότε έκανα παράσταση και στον τότε Πρωθυπουργό. Η αρμόδιο υπουργείο, τότε υπουργός εσωτερικών, ο κ. Δινόπουλος, που έπρεπε να συνυπογράψει, ήταν αρκετά κοντά σε μένα. Είχαμε μια καλή επαφή. Τον παρακάλεσα να μην συνυπογράψει αυτό που έφευγε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Λοιπόν, και δεσμεύτηκε γι' αυτό μέχρι να το ολοκληρώσω, να το λύσω. Να μην τα πολυλογώ, ήταν φθινόπωρο του 2014, μετά από δύο μήνες επρόκειτο να γίνουν εκλογές. Υπήρχε ένα σημαντικό ευρωπαϊκό θέμα για το οποίο οικονομικής υποστάσεως, με το οποίο ήταν ο Χαρδούβελης 100% απασχολημένος και δεν έκανε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό. Ο τότε βουλευτής επικρατείας και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο Δημήτρης Σταμάτης, που έδρευε στο Μαξίμου, μου είπε: κοίτα, δεν πρόκειται να πουληθεί, αλλά θα το λύσουμε οριστικά μόλις τελειώσει ο Χαρδούβελης με την Ευρώπη, δηλαδή εντός του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Λοιπόν, σταμάτησαν τα πάντα, πάγωσαν τα πάντα. Ο Ντινόπουλος το επέστρεψε στο Υπουργείο Οικονομικών. Μάλιστα. Το έγγραφο, δεν το συνυπέγραψε δηλαδή, και εκεί σταμάτησε. Με άλλα λόγια, η διαδικασία πωλήσεως είχε σταματήσει. Μάλιστα. Απέμενε πλέον να τυπικό, η διαδικασία προκειμένου να δοθεί οριστικά στη Λευκάδα. Έτσι. Λοιπόν, χάσαμε τις εκλογές, ήρθε ο Τσίπρας και το υλικό έμεινε στη Λευκάδα. Άρα λοιπόν, να λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Υπάρχουν τα σχετικά δελτία τύπου εκείνης της εποχής, τα έχω στη διάθεσή σας και για κάποιον δύσπιστο ενδεχομένως ακροατή είναι επίσης στη διάθεσή του. Εγώ ενημέρωνα ανά μήνα, ανά 20 μέρες, για να ξέρει ο κόσμος που βρίσκεται. Ο κόσμος είχε ησυχάσει, ήξερε ότι το υλικό δεν πρόκειται να πουληθεί και απλά περιμέναμε την εξέλιξη. Έτσι. Θέλω λίγο τώρα να σας ρωτήσω, γενικότερα ως βουλευτής, αν παρατηρείτε το τελευταίο διάστημα, μάλιστα το είπε ο κ. Καβαδάς και θα ήθελα το δικό σας σχόλιο, γιατί έχετε υπάρξει βουλευτής. Βέβαια, τώρα ήσασταν βουλευτής με μια δημοτική αρχή που δεν ήταν στον ίδιο πολιτικό χώρο, νομίζω. Αλλά έχει υπάρξει μια αντιπαράθεση. Ο κ. Καβαδάς είπε προχθές ότι υπάρχει μια ενισχυσμένη επίθεση στις προσπάθειες που κάνω με τη θεσμική μου ιδιότητα ως βουλευτής να λύνω τα προβλήματα της Λευκάδας. Και όντως υπάρχει ένας, σε εισαγωγικά, πόλεμος ανακοινώσεων. Πιστεύετε ότι αδικεί στην κριτική της η Δημοτική Αρχή τις ενέργειες του βουλευτή για τα σημαντικά ζητήματα του νησιού και Σολδάτα? Κοιτάξτε να δείτε. Στις αντιπαραθέσεις συνήθως η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, έτσι. Να είμαστε λίγο αντικειμενικοί. Μπορεί να γέρνει λίγο περισσότερο από μια μεριά ή και πολύ περισσότερο, μπορεί να γέρνει λίγο λιγότερο ή περισσότερο προς την άλλη μεριά. Εγώ θα σας πω την εμπειρία, χωρίς να απαντώ ευθέως στο ερώτημα. Ναι. Αλλά θα απαντήσω εμέσως με τη δική μου εμπειρία και με τα δικά μου παραδείγματα τον καιρό που ήμουν βουλευτής. Ναι. Εγώ είχα μια διαρκή συνεργασία εκείνη την εποχή, κύριε Κουνιάκη, με τους φορείς της Λευκάδας. Συναντιόμασταν τακτικά, και το εννοώ αυτό, στο πολιτικό μου γραφείο. Εγώ προκαλούσα αυτές τις συναντήσεις ταυτόχρονα με τον τότε αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Βερίκιο, τον τότε δήμαρχο τον κύριο Αραβανή, τον τότε πρόεδρο του επιμελητηρίου τον κύριο Σκιαδαρέση. Ναι. Και ανάλογα με τα θέματα που μας απασχολούσαν, αυτή την τετράδα τη συμπλήρωναν και κάποιοι άλλοι. Όπως ξέρετε, δεν ανήκαμε στα ίδια πολιτικά κόμματα. Ακριβώς. Αλλά καθόμασταν στο ίδιο τραπέζι και κουβεντιάζαμε.
Εγώ δεν θα ξεχάσω, για παράδειγμα, ένα Σάββατο απόγευμα, σε μια κρίσιμη περίοδο, με το σχέδιο Αθηνά περί καταργήσεως του ΤΕΗ Λευκάδας, και ενώ είχα πάρει τις διαβεβαιώσεις, ας πούμε, από την Αθήνα και είχα και το θέμα φαινόταν ότι πήγαινε καλά, παρένθεση, εκείνη την εποχή ήμουν και διαγραμμένος από το κυβερνητικό κόμμα και δεν διευκολυνόμουν, ξέρετε, και στις επικοινωνίες, δηλαδή τους υπουργούς τους έβλεπα επειδή τους γνώριζα από το παρελθόν, το όποιο πολιτικό παρελθόν είχα. Σε γενικές γραμμές δεν ήταν ορθά ανοιχτές οι πόρτες, αλλά έβρισκα πάντα τρόπο να τις ανοίγω, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, και εκείνο το απόγευμα θυμάμαι ότι ο κατεξοχήν αντιπρόσωπος του κ. Αρβανιτόπουλου, τότε υπουργού παιδείας, με τον οποίο επικοινωνούσα από ένα σημείο και μετά, σε ανοιχτή ακρόαση ανταλλάξαμε τις απόψεις μας, όλοι ακούγανε και γνωρίζαμε ότι θα παραμείνει το ΤΕΗ και ότι θα αλλάξει το όνομα και, εν πάση περιπτώσει, ότι τα πράγματα πηγαίναν καλά για τη Λευκάδα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό το επικαλούμε γιατί είναι γνωστό στους τότε συμμετέχοντες. Είχαν βγει, νομίζω, και σχετικές ανακοινώσεις. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση απαιτείται η συνεργασία. Η Λευκάδα μας ενώνει, δεν μας χωρίζει. Έχουμε πολλά πράγματα να μας χωρίσουν. Όμως δεν γίνεται να υπάρξουν έργα, δεν γίνεται να υπάρξει δραστηριότητα αναπτυξιακή στη Λευκάδα, αν οι φορείς οι οποίοι αντιπροσωπεύουν στη Λευκάδα σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο Δήμου, σε επίπεδο κοινοβουλίου, συγκυβέρνησης ή αντιπολίτευσης, δεν έχουν μια συνεργασία. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, γιατί θα πρέπει η τετράδα, η πεντάδα σήμερα να διαφωνεί για το αν θα δημιουργηθεί, αν θα ιδρυθεί ή όχι πανεπιστημιακό τμήμα στη Λευκάδα. Όλοι οι Λευκαδίτες το θέλουν, θα έπρεπε και αυτοί να το θέλουν και θα έπρεπε να έχουν κάνει και λίγο περισσότερα πράγματα από αυτά που έχουν κάνει. Εκτός αν έχουν πάρει διαβεβαιώσεις κάποιοι και περιμένουν το timing για τις ανακοινώσεις. Τότε, μάλιστα, εντάξει, κρατάω και εγώ τις επιφυλάξεις μου, έτσι. Βεβαίως, εκείνη την εποχή είχαν κατεβεί λεωφορεία στην Αθήνα, σε διαδήλωση, προκειμένου να διεκδικηθούν αυτά. Δεν διεκδικούνται τα πράγματα στο τηλέφωνο, εκτός, επαναλαμβάνω, αν έχουν υπάρξει διαβεβαιώσεις. Μάλιστα. Βεβαίως, εδώ, στο συγκεκριμένη περίπτωση, υπήρξε μια διαφωνία σε ένα κείμενο που θα αποσταλεί στον Υπουργό, τον κ. Γιαβρόπουλο. Λέγοντας η Δημοτική Αρχή ότι εμείς κάναμε μια πρόταση συγκεκριμένη. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα αν εσείς που έχετε πολιτική πείρα, αν το γεγονός ότι δεχόμαστε να φύγουν αυτά τα τμήματα που έχουμε τώρα, και αν μας καλεί. Τη μία θετική ματιά στη δημιουργία ενός τμήματος ναυτιλιακών σπουδών, ναυτιλιακής οικονομίας, δεν ξέρω πώς θα ονομάζεται. Κοιτάξτε, αν η βούληση της κυβερνήσεως είναι να κάνει πανεπιστήμιο, να είναι το μελλοντικό πανεπιστήμιο Ιωνίων Νήσων, με σχολές οι οποίες θα εδρεύουν στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο, δηλαδή στη Λευκάδα, έτσι, τότε τι να πω, εντάξει, απογοητεύομαι, όχι ως άνθρωπος ο οποίος έχει λειτουργήσει πολιτικά και έχει υπάρξει με πολιτική ιδιότητα, αλλά ως Έλληνας πολίτης. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε να εξαιρεθεί η Λευκάδα από ένα τέτοιο σχεδιασμό. Λοιπόν, από εκεί και μετά, νομίζω ότι οι φορείς, αντί να κάθονται και να ανταλλάσσουν, να αντιπαρατίθενται σχετικά με τις ανακοινώσεις τους, θα έπρεπε να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να χαράξουν στρατηγική. Εγώ έτσι το βλέπω. Μάλιστα. Έτσι, να χαράξουν στρατηγική, γιατί όλοι θα έχουν την ευθύνη αν κάτι δεν πάει καλά. Μάλιστα. Θέλω τώρα να σας ρωτήσω. Και δεν μπορώ να, δεν μπορώ να δέχομαι ο Κουνιάκης να τα ρίχνει στο Σολδάτο και ο Σολδάτο στο Κουνιάκη, όταν πρόκειται περί τέτοιου θέματος. Μάλιστα. Το ζήτημα είναι ποιος θα βάλει νερό στο κρασί του σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, τώρα, για παράδειγμα, από τη μία, εγώ μπορώ να αντιληφθώ το γεγονός ότι ο βουλευτής πήρε μια πρωτοβουλία να υπογράψουν κάποιοι φορείς του νησιού, λέγοντας ότι ποιο το πρόβλημα να επισυνάψουμε και αυτές τις υπογραφές σε μια πρόταση που θα στείλουμε στον Υπουργό και να μην το θέλει η Δημοτική Αρχή και εκεί να υπάρχει μια διαφωνία που... Όχι, γιατί να μην το θέλει, να το θέλουν και αυτοί, έτσι. Σωστά. Και από εκεί και μετά την πρωτοβουλία, σαν διοικούσα επιτροπή της όλης πρωτοβουλίας, να την έχει η συγκεκριμένη πεντάδα. Περιφέρεια, επιμελητήριο, βουλευτής, δήμος, έτσι. Ναι. Τετράδα, ξέρω τι είναι. Μάλιστα. Θέλω τώρα λίγο, κύριε Σολδάτε, να σας ρωτήσω ένα ερώτημα το οποίο μπορεί να το περιμένετε, αλλά τώρα μου ήρθε και ένα μήνυμα λίγο πριν στο Facebook του σταθμού. Ναι.
Την τελευταία φορά έχουμε μιλήσει, κάθε φορά που μιλάμε, εσείς είστε, δίνετε το παρόν σε όλες τις εκδηλώσεις του κόμματος. Είστε ένα ενεργό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Όχι, είμαι ένα ενεργό μέλος. Στέλεχος έχω υπάρξει στο παρελθόν. Σωστό. Την ιδιότητα του. Έχετε απόλυτο δίκιο και χαίρομαι που με διορθώνετε. Απλά θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, ανθρώπινα τώρα, αυτή η αποστασιοποίηση από τα κοινά τα τελευταία χρόνια. Πώς νιώθετε που δεν ασχολείστε, που δεν χτυπάνε τα τηλέφωνα, που δεν παίρνουμε τον βουλευτή για να μεσολαβήσει για σημαντικά προβλήματα του νησιού τη δεδομένη χρονική στιγμή? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, να κάνετε λίγο και χαμογελό μη δυο. Το ότι δεν χτυπάνε τα τηλέφωνα με το ρυθμό που χτυπούσανε, εντάξει, είναι κάπως καλύτερο για την συγκρότησή μου, για τη βιολογία μου. Σωστά. Έτσι. Δεν έχω την κούραση, δηλαδή εκείνη την εποχή, ας πούμε, και 3 η ώρα τη νύχτα θα χτυπούσαν τα τηλέφωνα. Και θα ήμουν αδικαιολόγητος αν δεν το σήκωνα. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, όπως σας το λέω. Έτσι. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά μου δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθώ και λίγο με την οικογένειά μου, την οποία την είχα παραμελήσει αρκετά. Και όταν λέω με την οικογένειά μου, με τις σπουδές των παιδιών μου, με τις συμπαράστασεις που πρέπει να έχουν νέοι άνθρωποι από τους γονείς τους, έτσι. Και για την οποία έλλειψη συμπαραστάσεως ένιωθα και κάποιες συνοχές, σας το εξομολογούμε, αλλά νιώθω πολύ καλά διότι τα πράγματα γενικώς πήγαν καλά στην οικογένεια από άποψη σπουδών και από καταστάσεως των παιδιών. Mm-hmm. Ταυτόχρονα μου δόθηκε η ευκαιρία να δημιουργήσω επαγγελματικά. Μου αρέσει το επιχειρήν, μου αρέσει το επάγγελμα που ασκώ, οι δουλειές που κάνω τέλος πάντων και όλα, η δημιουργία γενικώς. Mm-hmm. Ανακαλύπτω, συλλαμβάνω πολλές φορές τον εαυτό μου, να αναπολύ το παρελθόν, το ομολογώ, είναι αλήθεια αυτό. Όμως πρέπει να είμαστε προγειωμένοι, δεν μπορεί να τα έχει κανείς όλα. Όταν λοιπόν όλα αυτά που σας περιέγραψα με γεμίζουν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και μεγάλο το κενό που αυτό Σωστά. το οποίο λείπει. Ναι. Άλλωστε, δόξα τω Θεώ και έχω να το λέω αυτό, δεν είναι οι πολίτες που μου έδειξαν τον δρόμο της εξόδου. Σωστά. Και τους ευχαριστώ. Με τίμησαν επανειλημμένα. Και μάλιστα κάποιες φορές ίσως και περισσότερο από ό,τι άξιζα. Λοιπόν, έφυγα όρθιος, δεν έχασα εκλογές. Έτσι. Και η προσλαμβάνουσα παράσταση είναι ότι υπάρχει αγάπη, συμπάθεια. Μάλιστα. Από την άλλη, εύλογα, ανήκοντας σε ένα χώρο που αναζητά πολιτικές εφεδρείες, και είναι λογικό, πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο διάστημα, αν θέλετε με απαντάτε, πέφτουν στο τραπέζι διάφορα ονόματα για διάφορες θέσεις. Και πρέπει να ομολογήσω ότι έχει συζητηθεί το όνομά σας στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Δηλαδή, στα σενάρια που και εμείς οι δημοσιογράφοι μερικές φορές ψάχνοντας και ρωτώντας στελέχη, δεν έχουμε πάρει ποτέ καμία επιβεβαιωμένη απάντηση φυσικά. Απλά έχει ακουστεί το όνομά σας, διότι πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα κενό της αντιπολίτευσης στη Δημοτική Αρχή που πιστοποιείται αυτό από πολλούς στην τοπική κοινωνία και έχει να κάνει ίσως με τους τόνους που μπορεί να υπάρχουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Βέβαια, ο κύριος Αραβανής έχει μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, είναι υπέρ της συνένεσης και το έχει πιστοποιήσει δημόσια, το έχει πει. Απλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, να μην το πάω γύρω-γύρω, σας έχει γίνει κάποια πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία να κατέβετε σε κάποιες εκλογές? Πρόταση με την έννοια... Να σας καλέσουν, να σας ρωτήσουν αν σκέφτεστε κάτι. Εν πάση περιπτώσει, ναι, με έχουν πλαγιοκοπήσει να δουν τις προθέσεις μου, να το πω λίγο διαφορετικά, γενικότερα. Να σας πω κάτι, για παράδειγμα, ας πούμε, μου έχουν ζητήσει ή λίγο πολύ μου έχουν αφήσει να διαφανεί ότι θα με θέλανε στο ψηφοδέλτιο. Τους είπα ότι δεν πρόκειται να είμαι στο ψηφοδέλτιο. Έτσι. Mm-hmm. Όχι γιατί δεν είναι κάτι το αξιόλογο, αλλά γιατί τον κύκλο αυτό τον έληξα, τον έκανα, τον τελείωσα. Yeah. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Άλλωστε υπάρχει αυτή τη στιγμή βουλευτής στη Λευκάδα και ο οποίος είναι και αξιόλογος. Λοιπόν, για τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, από εκεί και μετά, το σενάριο, για να μιλήσω έτσι ευθέως, να δώσω μια ευθεία απάντηση σε αυτό που μου λέτε, δεν έχει πολλές πιθανότητες το σενάριο το οποίο υπενιχθήκατε και είναι πολλοί οι λόγοι. Αλλά μίλησα για πιθανότητες, έτσι. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θα θέλατε να είστε υποψήφιος δήμαρχος ή... Ξεκινάει από το γεγονός ότι αυτά που κάνω σήμερα με γεμίζουν. Δεύτερο, από το γεγονός ότι η επόμενη μέρα στην τοπική αυτοδιοίκηση, όπως φαίνεται να προκύπτει με το νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, είναι κάτι το οποίο με βρίσκει αντίθετο. Δηλαδή, η απλή αναλογική, ο δήμαρχος που να μην έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αναζητεί συνεργασίες. Τρίτον, το γεγονός ότι η πολιτεία δεν συνδράμει στο αυτονόητο. Ποιο? Το ότι αυτοί που ασχολούνται
αυτοί οι οποίοι αναλαμβάνουν καθήκοντα, για παράδειγμα, όταν θα εκλεγεί κάποιος συνδυασμός καθήκοντα αντιδημάρχων, στην περίπτωση που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, δεν θα πάρουν κάτι παραπάνω. Δεν μιλώ για διπλό μισθό, όταν η χώρα περνάει αυτά τα ζόρια, αλλά καλούνται να επιλέξουν μεταξύ του ενός ή του άλλου μισθού. Ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν μπορεί εύκολα ο επικεφαλής μιας δημοτικής διαδικασίας να... Πέρα από την έμπνευση πάνω στο όραμα που ενδεχομένως τον διακατέχει, δεν είναι και εύκολο να το τρέξει το πράγμα. Γιατί όταν ο Κουνιάκης, σε μια παρατήρηση που του κάνει ο Δήμαρχος, παραδείγματος χάρη, και ο οποίος είναι αντιδήμαρχος ο Κουνιάκης, κάπου μαλώσουν λίγο μεταξύ τους, θα του πει: Κοίταξε, αντιδήμαρχε, πάρε και την παρέτησή μου, σκεπτόμενος ότι δεν έχει να χάσει και τίποτα, το μισθό που έπαιρνε θα συνεχίσει να τον παίρνει. Μάλιστα. Ενώ αν είχε και κάποια έξοδα παραστάσεως ή κάποιο επιμίσθιο, θα το σκεφτόταν. Και θα ήταν μια σημαντική, ένα κίνητρο σημαντικό. Το καταλαβαίνετε. Σωστά. Απ' την άλλη μεριά, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο μη δημόσιος υπάλληλος, έχει τις δουλειές του ως ελεύθερος επαγγελματίας, τις οποίες θα πρέπει να παρατήσει, και είναι μεγάλη διαφορά μεταξύ του να είναι κανείς δημοτικός σύμβουλος από το να είναι κανείς αντιδήμαρχος σε μια τέτοια διαδικασία. Με άλλα λόγια, το όλο σκηνικό δεν με συγκινεί, αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Δεν σου λύνει τα χέρια. Γι' αυτό σας είπα ότι το σενάριο δεν μαζεύει πολλές κοινότητες. Ωστόσο, το κεφάλαιο μελλοντικά δεν το κλείνεται όμως. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση... Ακούστε, σε αυτή τη φάση το κλείνω, απλώς έτσι όπως σας το έθεσα, επειδή στην πολιτική δεν πρέπει να λες ποτέ. Το ποτέ δεν ισχύει ποτέ, έτσι δεν είναι. Γι' αυτό δεν το κλείνω, ας πούμε, 100%, γιατί δεν θέλω μεθαύριο να βγει και να μου πει κάποιος άλλα λέγες χθες και άλλα λέγες σήμερα. Τώρα, ξέρετε, ένα από τα στοιχεία που με χαρακτήριζαν ως πολιτικό ήταν ότι αυτό που έλεγα τα εννοούσα, δεν τα αναιρούσα. Για να μην σας καθυστερώ, θα θέλω λίγο, νομίζω ότι καλύψαμε, δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι στην τοπική επικαιρότητα που μπορεί να μην σας ρώτησα. Θα ήθελα λίγο τώρα να πάμε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Συζητάγαμε για τα εθνικά ζητήματα μέχρι χθες. Υπήρχε μια αντιπαράθεση για το πώς θα λυθεί το Σκοπιανό, το Μακεδονικό, και σήμερα μιλάμε όλοι για την Οβάρτης. Και μάλιστα πολλοί κάνουν λόγο ότι στείνεται ένα νέο σκηνικό το 89. Με όλες αυτές τις σκηνές που ζήσαμε ως φάρσα, ίσως με βαλίτσες, με χρήματα. Τίποτα δεν αποκλείω, αν και εδώ που τα λέμε, η φλόγα που δεν μπορεί να κάψει συνήθως είναι η συκοφαντία, είναι σαν τη φλόγα που όταν δεν μπορεί να κάψει μαυρίζει, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, αυτό που παρατηρείτε, τότε με αλφαγιώτα, είναι ότι υπάρχει μια αλλαγή ατζέντας. Και βέβαια, ο κάθε πολιτικός οργανισμός επιλέγει το timing, το κατάλληλο, προκειμένου να κάνει αυτή την αλλαγή. Θα έλεγα, γιατί η ατζέντα, η υφιστάμενη με τα οικονομικά θέματα αλλά και τα εθνικά θέματα, φαίνεται ότι δεν πάει και πολύ καλά. Μάλιστα. Ιδιαίτερα με τα εθνικά θέματα, άρα θέλουν αλλαγή συζήτησης. Θα έλεγα ότι είναι άστοχος ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται αυτό το πράγμα. Και δεν ξεκίνησε καλά. Δηλαδή, όταν ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Πικραμένος, ο οποίος ήταν Πρωθυπουργός 30-40 ημερών, έτσι, ναι, πηγαίνει με τους υπόλοιπους στην ενδεχόμενη προανακριτική Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και ταυτόχρονα δηλώνει, ξέρετε, λέει, υπόθεση, εμένα δεν με αφορά κάτι, απλώς επειδή ήμουν Πρωθυπουργός στην εποχή που ήταν υπουργοί η τάδε και η τάδε, πάμε όλοι πακέτο αμελητή. Αμελητή σημαίνει, νομίζω, χωρίς μελέτη. Καταλαβαίνετε. Ναι. Λοιπόν. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα, έχουν γεμίσει τα site και έχουν γεμίσει και τα μέσα επικοινωνίας, εφημερίδες και τηλεόραση με κάποια ονόματα, εκ των οποίων τα μισά ενδεχομένως λέω, έως όλα δεν θα πρέπει να είναι μέσα. Δεν ξεκίνησε καλά το πράγμα. Και άντε εσύ τώρα να με πείσεις μεθαύριο ότι κάποιος ο οποίος διατέλεσε υπουργός και ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με ενδεχόμενη, με κάποιο παζάρι, οικονομικό τέλος πάντων, για να μην χρησιμοποιήσω άλλους όρους, από τη στιγμή που θα εξαιρεθεί από τις αρμόδιες επιτροπές, δεν θα του μείνει κάποιο στίγμα. Γι' αυτό λέω ότι δεν ξεκίνησε καλά. Μάλιστα. Δεν μ' αρέσει αυτή η διαδικασία. Νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί την πατρίδα, δεν εξυπηρετεί το έθνος. Μάλιστα. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, αν υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις, θα πρέπει μία και έξω, και όχι σέρνοντας, αυτές να κατατεθούν. Και θα ήθελα για ένα σχόλιο για το θέμα που έχει προκύψει, για τη βούληση της κυβέρνησης να λύσει το εθνικό μας θέμα με τη σύνθετη ονομασία. Ποια είναι η άποψή σας? Είναι η ευκαιρία τώρα να λύσουμε το θέμα, καθώς υπάρχει συνένεση από την άλλη πλευρά με τον μετριοπαθή Πρωθυπουργό των Σκοπίων?
Κοιτάξτε να δείτε. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Εγώ νομίζω ότι δεν θα πάει καλά το πράγμα, αλλά δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξος. Λοιπόν, το βασικότερο ζήτημα είναι τα αλληλεπιδρωτικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την διπλανή χώρα. Ναι. Βιβλία, μνημεία, κουλτούρα, όλα αυτά. Αυτά, ταυτότητα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά πρέπει να εκλείψουν. Ναι. Και δεν νομίζω ότι είναι διατεθειμένοι δίπλα να εκλείψουν, να συνενέσουν στο να εκλείψουν. Συζητάνε ενδεχομένως το όνομα, θα τους εξυπηρετούσε ένα όνομα που να εμπεριέχει και το προσδιορισμό Μακεδονία, mm-hmm. μαζί μια σύνθετη ονομασία, αλλά φαντάζομαι ότι αποβλέπουν στο ονομάζω σήμερα κάπως ή κάπως Μακεδονία το κράτος, ώστε μεθαύριο να μείνει το σκέτο Μακεδονία και ταυτόχρονα να μην υπάρξει η εξάλληψη των στοιχείων που είπαμε νωρίτερα. Μια έντιμη συμφωνία λοιπόν θα προϋπέθεται να παραδεχτούν ότι δεν μπορούν να μιλάνε για καταγωγή από τους αρχαίους Μακεδόνες, που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Mm-hmm. Έτσι. Και βεβαίως, αν υπάρχουν σίγματα που υπάρχουν αλληλεπιδρωτισμού σε όλα τα στοιχεία τα οποία ανέφερα νωρίτερα, θα πρέπει οριστικά να εκλείψουν και στα σχολεία από εδώ και στο εξής να είναι ξεκάθαρο ότι οι Μακεδόνες της Ελλάδας δεν είναι οι Μακεδόνες στους οποίους διεκδικούμε εμείς σαν κράτος προκειμένου να επεκταθούμε. Καταλαβαίνετε. Μάλιστα, μάλιστα. Απόλυτα, απόλυτα. Τώρα να μια παρατήρηση ακροατή. Μου λέει, δεν έκανες ένα πολύ σημαντικό ερώτημα στον κύριο Σουλάτο. Πώς κρίνεται τον κύριο Δρακονταϊδή? Οι πολιτικοί άντρες δεν κρίνονται από τους... από αυτούς που έχουν στο παρελθόν, που είχαν στο παρελθόν ιδιότητα πολιτικού αντρός, κρίνονται από τον κόσμο. Μάλιστα. Και οι πολιτικοί άντρες καλά είναι να κριθούν στο τέλος της θητείας τους. Αυτό όμως που έχω να παρατηρήσω, και το λέω περισσότερο ως συμπολίτης και όχι ως πολιτικός, είναι ότι πέρα από τα τρέχοντα, πέρα από την καθημερινότητα, θα μπορούσαν να γίνουν λίγο περισσότερα πράγματα. Όταν εκλέχθηκε ο σημερινός δήμαρχος, είχαμε συναντηθεί και τότε είχα βγάλει και ένα δελτίο τύπου επί της συναντήσεως, στο οποίο δεν υπήρξε ένσταση στη συνέχεια, που σημαίνει ότι υπήρξε παραδοχή. Λοιπόν, και το ξέθαψα λίγο σήμερα εν ώψη της συζητήσεως, μήπως χρειαστεί. Έτσι. Λοιπόν, μεταξύ των άλλων, σε αυτό το δελτίο τύπου ήταν ένα από τα θέματα που είχαμε κουβεντιάσει, η αναζήτηση πόρων, η αυτοχρηματοδότηση, αν θέλετε, της Δημοτικής Αρχής. Εγώ ήμουν βουλευτής τότε, δεν ξέραμε ότι θα γίνουν εκλογές σε δύο μήνες και ότι θα πάψω. Η θητεία μου θα τέλειωνε μετά από 2-3 χρόνια, υποτίθεται. Δύο χρόνια, δύο. Έτσι, δύο και. Λοιπόν, ούτε είχα πάρει την απόφαση να αποχωρήσω οριστικά, άρα θα μπορούσα να ξαναείμαι. Σωστά. Δηλαδή να είχαμε παράλληλο βίο, ο οποίος τελικά παράλληλος βίος ήταν 2-3 μήνες. Λοιπόν, είχαμε πει λοιπόν να δούμε και την αξιοποίηση των υποδομών του Δήμου με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής. Για παράδειγμα, τα δημοτικά πάρκινγκ. Δεν μπορεί να γίνεται το έλα να δεις το καλοκαίρι. Οι μισές θέσεις, δεν θέλω να υπερβάλλω και να πω το 70% των θέσεων, να είναι κατηλημένες από άχρηστα αυτοκίνητα τα οποία δεν κινούνται ποτέ. Έτσι, ναι. Να ψάχνεται ο κόσμος να παρκάρει. Ή γνωρίζοντας ότι τα πάρκινγκ τα δημοτικά είναι ελευθέρας και δεν πληρώνει κανείς, να παίρνει κανείς από τον οποίο θα μπορούσε να γίνει εκμετάλλευση. Υπάρχει το τουριστικό περίπτερο, το οποίο ξέρω ότι γίνεται μια προσπάθεια. Σωστά. Προκειμένου να αξιοποιηθεί. Λοιπόν, αν όλα αυτά τα μαζέψεις και τα βάλεις σε ένα κουμπάρα, θα μπορούσες να χρηματοδοτήσεις, για παράδειγμα, τον κινηματογράφο. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Πολύ σωστά. Να μην ζητάς χρηματοδότηση και να μην ψάχνεις, για παράδειγμα. Έτσι, έτσι. Και αν θα υπάρξει μια χρηματοδότηση, θα την κατευθύνεις κάπου αλλού αργότερα. Μάλιστα. Αυτό θέλω να πω. Έτσι. Κύριε Σολδάτε, νομίζω ότι πάντα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση μαζί σας και χάρηκα πολύ για αυτή την συνάντηση μετά από αρκετούς μήνες. Νομίζω ότι και η κοινωνία που μας ακούει στη Λευκάδα θέλει να ακούει απόψεις σαν τη δική σας, σύνθεση απόψεων για το καλύτερο του τόπου αυτού. Και χάρηκα πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μου. Ξέρω ότι δεν μιλάτε συχνά, οπότε η χαρά μου είναι διπλή που μιλήσαμε σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Κουνιάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Yeah.